Μετά από πολύ καιρό πίσω στο Στίβο Μάχης, θα παίξουμε και με τα παιδιά που έχουν έρθει, θα εξηγήσουμε και τον Στίβο Μάχης στον κόσμο και αργότερα θα κατεβάσουμε και όσους πιο πολλούς μπορούμε για να συμμετέχουν και αυτοί, να παίξουν και αυτοί και να κερδίσουν και κάποια δώρα που έχουμε. Δύο μήνες μετά το Survivor, τώρα βλέπεις και ήρεμα τη ζωή σου. Πώς έχει αλλάξει, τι είναι το διαφορετικό που υπάρχει πλέον? Το διαφορετικό στη ζωή μου αυτή τη στιγμή είναι η αναγνωρισιμότητα σίγουρα, η οποία έχουμε από τον κόσμο και η οποία δεχόμαστε καθημερινά. Αυτό που κρατάω περισσότερο όμως είναι η αγάπη του κόσμου, είναι η στήριξη του κόσμου σε ό,τι κάνουμε και τους ευχαριστώ γι' αυτό και νομίζω ότι προσπαθούμε και εμείς αλλά και εγώ να ανταποκριθούμε στα θέλω του κόσμου και να κάνουμε και κάποια βήματα τα οποία θα άρεσαν στον κόσμο και είναι και τα έχω στο μυαλό μου και έχω και σχέδια για πιο μετά τα οποία θα σου ανακοινώσω στο μέλλον. Δεν μπορώ να μην σου αναγνωρίσω και εγώ αλλά και όλη η Κύπρος ότι έχει δείξει μια τεράστια ευαισθητοποίηση στα μικρά παιδιά και κυρίως στα νιώθοντας και εσύ ότι είσαι ο ήρωας τους. Πες μας λίγο γι' αυτό. Σε βλέπω κάθε φορά να είσαι πολύ έτσι συγκινητικός με τα παιδιά. Πραγματικά τα παιδιά μας αγαπάνε, μας αγάπησαν, μας έβλεπαν. Και ειδικά στα παιδιά τα οποία έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους, να τα στηρίξουμε. Έχω κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες πραγματικά ένιωθα και ήθελα να τις κάνω. Ελπίζω να τα έκανα χαρούμενα αυτά τα παιδιά και να περιμένω ο κόσμος από το Μάριο ότι θα συνεχίσω να είμαι έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η μετά survivor εποχή που είμαι έτσι, πάντα ήμουν ευαισθητοποιημένος με το συγκεκριμένο θέμα και θα συνεχίσω να το κάνω. Μιλώντας με τη Χριστίνα Αριστοτέλου, μου έχει πει ότι σε είχαν πάρει τηλέφωνο για να κάνεις ένα δώρο στο μικρό Λάμπρο που όλοι γνωρίζουμε. Το πρόβλημα υγείας που έχει. Και εσύ αντί να τους πας δώρο, τους είπες κατευθείαν να πας εκεί. Πηγαίνοντας εκεί, ποια ήταν τα συναισθήματά σου? Ξέρεις, πολλές φορές βλέποντας από κοντά το πρόβλημα του αλλού, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σίγουρα. Η συγκίνηση είναι τεράστια το να αντικρίζεις ένα παιδί που είναι 6 χρονών και όλη τη ζωή είναι σε ένα νοσοκομείο. Όμως εγώ πήγα εκεί για να του δώσω δύναμη, για να με δει. Αυτή ήταν η απόφαση μου, να μην στείλω κάτι αλλά να παρευρεθώ ίδιος εκεί. Γι' αυτό μόλις μου ζητήθηκε να στείλω κάτι, επέλεξα να πάω εγώ ίδιος και να αφήσω ό,τι έχω πίσω μου. Νομίζω πως του έδωσα χαρά και αυτός επίσης σε μένα. Περάσαμε καλά και τους ευχαριστώ που με δέχτηκαν σαν οικογένειά τους και οι γονείς και η γιαγιά που ήταν εκεί και όλοι οι οποίοι ήταν παρευρισκόμενοι εκεί γιατί είχε και γιατρούς στο νοσοκομείο, η φυσιοθεραπεύτρια ήταν εκεί. Ήμασταν σαν μια οικογένεια, περάσαμε καλά και νομίζω χάρηκε και πάρα πολύ ο μικρός Λάμπρος. Συνήθως μέσα από τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες έτσι επισκέψεις, οι μικροί δίνουν στον άλλο ένα ωραίο μάθημα. Ποιο ήταν το μάθημα ή το μήνυμα που σου έστειλε? Το μήνυμα που πήρα από το παιδί αυτό είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Γενικά σαν άνθρωπος είμαι άνθρωπος που δεν τα παρατάω ποτέ. Αλλά όταν βλέπεις παιδιά 6 ετών με τόσα προβλήματα στη ζωή τους να έχουν ακόμα αυτό το χαμόγελο, νομίζω είναι τεράστια η δύναμη που παίρνεις και για να συνεχίσεις οποιαδήποτε προβλήματα και να είναι. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα αυτά είναι. Και συγκινούμε πραγματικά όταν βλέπω τέτοιες ηλικίες να τα αντιμετωπίζουν με τόση ψυχραιμία και με ένα τεράστιο χαμόγελο στο στόμα. Τέλος, αν κάνω Google το όνομα Μάριος Πρίαμος στο διαδίκτυο και το κάνω τον τελευταίο ένα μήνα, θα δω περίπου 10 δημοσιεύματα διαφορετικά με κοπέλες που είναι στη ζωή του. Τελικά, τι συμβαίνει με τον Μάριο? Όπως έχω πει, είμαι ελεύθερος. Εάν κάνω κάτι, θα το μάθετε όλοι. Τα δημοσιεύματα μπορούν να γράφονται, γιατί μπορεί να έχω πάει να έχω βγει έξω με μια παρέα και να πιστεύει ο καθένας το οτιδήποτε. Αλλά ο Μάριος είναι μόνος του και πραγματικά σου μιλώ ότι αν έχω κάτι δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε να το ανακοινώσω ούτε να κρυφτώ γι' αυτό. Έχεις φλερτάρει κάποια κοπέλα για να σου ρίξει χιλόπιτα από τη μέρα που έφυγε από το Survivor? Από τη μέρα που έχω φύγει από το Survivor όχι, αλλά είμαι και εγώ πιο ήρεμος. Όμως ναι, σίγουρα και νομίζω
Δεν αλλάζει. Αυτό και πριν το Survivor έχω φάει χιλόπιτες και μετά Survivor εποχή σίγουρα θα φάω χιλόπιτες. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Έχεις πει ότι μια κρέα περίπτωση θαυμασμού ήταν που πρέπει να υπογράψει το στήθος κάποιας κοπέλας. Ήταν αυτή και η πιο ακραία και είπες πώς αντέδρασες. Εντάξει, γέλασα να σου πω την πραγματικότητα. Ήταν όταν ήμουν στην Κρήτη. Προσπάθησα όμως, επειδή είχε βγει από τη θάλασσα, όπως έχω πει, δεν έγραφε ο μαρκαδόρος. Και εντάξει, μείναμε εκεί. Αλλά όλα καλά, γέλασα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποια άλλη έτσι ακραία περίπτωση? Υπήρχαν διάφορες, όχι ακραίες περιπτώσεις, διάφορες πιο τρελές από το να μου φέρουν ένα χαρτί να υπογράψω πάνω. Όμως όχι, κάτι τόσο ακραίο νομίζω ήταν αυτό που με έχει μείνει. Να σε φέρει σε δύσκολη θέση κάποια θαυμάστρια? Όχι, νομίζω ο κόσμος και η αγάπη μου δίνει είναι σε νορμάλ πλαίσια και δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι το οποίο να με έχει πειράξει, να με έχει ενοχλήσει. Θα τα πούμε στη Λεμεσό. Θα τα πούμε στη Λεμεσό και στο δεύτερο Survive for Life.